Αν μπορούσαμε τα παιδιά μας να τα εντάξουμε και να έχουν περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, όχι μόνο για πρωταθλητισμό, αλλά και για ένα απλό αθλητισμό, ίσως να μην χρειαζόταν σε τέτοιο βαθμό να πάρετε, κύριε Αγαπηδάκη, τα μέτρα που θα πάρετε τώρα. Μια πρωτοβουλία για την παιδική επαχυσαρκία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Καλό σας μήνα. Καλημέρα, κυρία Βίδου. Ξέρετε, σκεφτόμουν στον δρόμο ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχα κάνει την πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις Συνδέσεις και συζητούσαμε ότι η χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας είναι οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Και ξέρετε, συνδέονται άμεσα με την παιδική παχυσαρκία και σας είχα πει τότε ότι για μένα ο λόγος που μπήκα στην πολιτική είναι ακριβώς για να χτυπήσουμε αυτό το φαινόμενο, τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Χαίρομαι που ένα χρόνο μετά έχω να σας πω το έργο που έχει γίνει σε αυτό το τομέα. Θα σας πω κάτι. Είναι τόσο μεγάλο πια το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Είχα την αίσθηση, προφανώς ψευδαίσθηση, ότι είχαμε κάνει βήματα. Τα παιδιά λίγο περισσότερο προσέχουν, αθλούνται, αλλά προφανώς είναι οι εξαιρέσεις. Ποια είναι η εικόνα για τη χώρα Έχουμε μας. Ίσως μια εικόνα από τον περίγυρό μας περισσότεροι, που ο περίγυρός μας μπορεί να έχει να κάνει με ανθρώπους υψηλότερου εισοδήματος. Να σας πω ότι η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκία στην παιδική ηλικία στην Ευρώπη. Μιλάμε για το 37,5% των παιδιών είναι υπέρβαρα παχύσαρκα. Και ειδικά στις ηλικίες 2 έως 14 ετών, με τα παιδιά 5 έως 7 ετών να είμαστε πρωταθλητές, το 43%. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η παχυσαρκία δεν είναι ατομική επιλογή. Δεν είναι ότι εγώ δεν προσέχω, τρώω παραπάνω, δεν κινούμαι και είμαι παχύσαρκος. Και κάτι άλλο, αυτό τι σημαίνει, τι έχει από πίσω του? Σας το λέω γιατί έχω υπάρξει παχύσαρκη. Ότι εντάξει, τα θέλω. Μοιραζόμαστε κοινή ιστορία. Και πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή πολλοί από εμάς που το έχουμε ζήσει αυτό, παιδιά. Όχι μόνο αυτές, δεν έχεις όνομα στο σχολείο. Είσαι, συγγνώμη για την έκφραση, ο χοντρός χοντρή. Εγώ με αυτό μεγάλωσα. Χάνεις το όνομά σου, χάνεις την ταυτότητά σου. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να εστιάσουμε στο εξής. Πρέπει να αποδεχόμαστε όλα τα παιδιά. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Δικαίωμα για τα παιδιά και υποχρέωση όλων μας. Να αποδεχόμαστε όλα τα παιδιά. Είτε τα απομονώνουν. Ακριβώς. Και να μην κάνει. Είτε είναι απερίγελος. Κρίμα, ακριβώς, αλλά νόμιζα ότι αυτό το στιγματισμό σε κοινωνικό επίπεδο κανείς που θεωρεί ότι είναι ατομική επιλογή ενός παιδιού το να είναι παχύσαρκο. Η έρευνα μας δείχνει, και γι' αυτό το συνδέω με τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, σε συνθήκες οι οποίες καταλήγουν να τα οδηγούν στην παχυσαρκία. Και έτσι λοιπόν το Υπουργείο Υγείας έρχεται να αλλάξει τις συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παχυσαρκίας στα παιδιά. Τι εννοώ? Πώς θα γίνει αυτό? Τι συμβαίνει στο σχολείο? Γιατί ξεκινάει από το σπίτι το πρόβλημα. Σίγουρα. Άρα εμείς πάμε στο σχολείο τώρα. Να σας πω την αλήθεια, το ξεκινάει από το σπίτι, έχει δύο αναγνώσεις. Μπορεί κανείς να σκεφτεί, οι γονείς δεν προσέχουν τα παιδιά. Τα ακούω συχνά αυτό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι γονείς είναι αβοήθητοι. Τα παιδιά δεν έρχονται στον κόσμο με ένα μάνιουαλ που να σου λέει τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία το να είσαι γονιός. Και οι γονείς δεν έχουν όλα αυτά τα χρόνια από το κράτος τη βοήθεια που τα χρειαζόταν για να φροντίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Ερχόμαστε λοιπόν να δώσουμε αυτά τα εργαλεία. Θέλω να ξέρουν οι γονείς ότι εδώ είμαστε μαζί να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να μάθουμε με ένα μέτρο να απολαμβάνουμε τη ζωή. Δεν μιλάμε για καταστάσεις, γιατί ξέρετε, συχνά το ακούω αυτό, με το που ξεκινάνε οι φράσεις με το δεν πρέπει. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνεις εκείνο. Δεν είμαστε έτσι άνθρωποι, δεν ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Αν βάλεις πρέπει στο παιδί ή δεν πρέπει δεν στο παιδί. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ρεαλιστικό. Το αποτέλεσμα έχεις. Δηλαδή, το να πηγαίνει κανείς στο γιατρό, για παράδειγμα, και να του δίνει ένα κατεβατό με οδηγίες, δεν βοηθάει κανέναν να αλλάξει. Τι ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε? Δωρεάν συνεδρία σε διατροφολόγους για τα παιδιά και τις οικογένειες. Οι διατροφολόγοι είναι κάτι αρκετά ακριβό για να μπορέσει κανείς να το έχει ως υπηρεσία. Στο σχολείο θα είναι διατροφολόγοι, πώς θα λειτουργεί? Εξατομικευμένα, όπως στα παιδιά που έχουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, θα δίνουμε αυτή τη δυνατότητα και με τηλεσυμβουλευτική. Άρα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκεται μια οικογένεια, θα μπορεί να κάνει δωρεάν τις συνεδρίες με τον διατροφολόγο. Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά, δηλαδή θα συνεργαστείτε? Έχουμε ξεκινήσει ήδη πιλωτικά. Το πρόγραμμα στοχεύει σε διάφορα επίπεδα, γιατί όπως σας είπα, έχει να κάνει με το περιβάλλον που οδηγεί τα παιδιά στην παιδική παχυσαρκία. Πάμε λοιπόν να παρέμβουμε στο περιβάλλον. Πώς? Ξεκινήσαμε ήδη σε 60 σχολεία της χώρας. Είχα και εγώ την ευκαιρία να το επισκεφτώ στη Σύρο το πρόγραμμα,
που υλοποιείται μέσα στα σχολεία, μέσα στις τάξεις, με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και έχει να κάνει με το πώς μαθαίνουμε να τρεφόμαστε, να ασκούμαστε. Ενισχύουμε, ξέρετε, και τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Γι' αυτό είναι κάτι που πραγματικά απολαμβάνουν και τα παιδιά και βλέπω ότι το υποστηρίζουν πάρα πολύ και οι εκπαιδευτικοί. Διότι δεν πάμε να κάνουμε κατήχηση, επιτρέψτε μου τον όρο. Πάμε να συνδέσουμε τα παιδιά περισσότερο μέσα από τη σύνδεση του ενός παιδιού με το άλλο, την αποδοχή και μέσα από το παιχνίδι και τις βιωματικές δραστηριότητες. Να μάθουμε ότι το φαγητό μπορεί να είναι νόστιμο χωρίς να είναι ανθυγιεινό. Mm. Πάμε να βάλουμε σεφ διάσημους στα σχολεία που τα παιδιά πολλές φορές έχουν ως πρότυπο και επηρεάζονται από αυτούς. Α, οτιδήποτε προς και την όλοι μας, κατεύθυνση έτσι, αυτή δεν είναι. Να μπορέσουμε να κάνουμε την σωστή επιλογή, ένα παιχνίδι καθημερινό. Έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα διαθέσουμε δωρεάν για όλες τις οικογένειες. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ελάχιστοι από εμάς ξέρουμε τι πρέπει να προσλαμβάνουμε σε σχέση με το νάτριο, το αλάτι, την ημερησία πρόσληψη νατρίου. Έτσι, άρα θα έχουμε ένα app το οποίο θα μπορεί να μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε, για παράδειγμα, τι θρεπτικά συστατικά θα έπρεπε να έχω πάρει εγώ σήμερα ή το παιδί μου, mm-hmm. τι έχει φάει σήμερα, ποιες είναι οι διατροφικές επιλογές. Τα φαγητά που μπορώ να μαγειρέψω, για να το πω απλά. Άρα βάζετε και τους γονείς, τους δίνετε ρόλο μέσα σε αυτό βέβαια. Το πρόγραμμα. Και επίσης, είμαι στο σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η φτηνότερη επιλογή για να πετύχω τα θρεπτικά συστατικά αυτά και να έχω αυτό το φαγητό, τη συνταγή θα αυτό. Και μια σειρά δηλαδή, από άλλα. Πώς? Υπάρχει ένα application, μια εφαρμογή, η οποία δεν είναι έτοιμη ακόμα. Όχι, θα βγει το φθινόπωρο. Ωραία. Είναι σαν ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ναι. το οποίο σε βοηθάει βήμα-βήμα να κάνεις μια καλύτερη διατροφική επιλογή. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πάμε να φτιάξουμε το σχολείο ως κοινότητα, στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και βέβαια τα παιδιά μας. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν είμαι βέβαιη ότι είναι έτσι στη χώρα μας. Είναι περισσότερο ένας χώρος παρά μια κοινότητα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε ότι αυτό είναι που μας λείπει, κοινωνικές σχέσεις, να μπορέσουμε να κάνουμε το πρόγραμμα στα σχολεία. Δίνουμε ακόμα δωρεάν τρόφιμα στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να τα αγοράσουν, και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης δωρεάν δυνατότητα άθλησης για όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Στα κυλικεία μέσα δεν είναι αρμοδιότητά σας, το ξέρω. Αρμοδιότητά μου είναι μαζί και έχει ξεκινήσει ήδη ωραία. Η Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής και έχει γνωμοδοτήσει για το τι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στα κυλικεία και όχι μόνο. Κάνουμε και μια σειρά από άλλες θεσμικές αλλαγές, γιατί όπως σας είπα είναι το περιβάλλον. Άρα πρέπει να παρεύουμε λίγο στις συνθήκες. Και αυτές οι συνθήκες έχουν να κάνουν με το τι διατίθεται στα παιδιά, αλλά όχι μόνο. Ξαναλέω, το θέμα είναι το μέτρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να μην φάει ένα σνακ. Υπάρχουν όμως υγιεινά και λιγότερο υγιεινά σνακ. Υπάρχει ένα μέτρο. Αν τρως κάθε μέρα επεξεργασμένα τρόφιμα, σίγουρα θα έχεις πολύ χειρότερη υγεία. Μπορείς όμως να κάνεις την παρασπονδία με έναν τρόπο που να μην σε βλάψει. Πάμε λοιπόν να συμφιλειωθούμε με έναν καλύτερο τρόπο να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να το μάθουν αυτά τα παιδιά από νωρίς. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι κάνετε και ένα βήμα πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, στην αυτό πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Δεν έχει νόημα να μιλάμε μόνο και να καταδικάζουμε. Το θέμα είναι και πριν. Απλώς έχω επιφυλάξεις κατά πόσο εμείς όλοι αυτό θα το... όχι θα το αξιοποιήσουμε, θα καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Άλλο ένα application, θα σου πει σας τώρα, καταλαβαίνω. Τι μου λες τώρα, ένα application, θα καταβάσω όχι, όχι, κάτω. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν είναι ένα application το οποίο είναι ένα ακόμα app το... ξέρετε, θα το είναι και trendy κιόλας. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ένας εύκολος τρόπος να έχει κανείς μια υπηρεσία στο κινητό. Γιατί το λέμε application για να συνεννοούμαστε στην καθημερινή μας γλώσσα, αλλά είναι μια νέα υπηρεσία ψηφιακή, η οποία είναι υπηρεσία υγείας που θα έχουμε στο κινητό και έχει να κάνει όχι μόνο με το πώς μπορούμε να κάνουμε υγιεινότερες διατροφικές επιλογές, αλλά με το πώς μπορούμε, αν θέλετε, να εκδημοκρατικοποιήσουμε τη γνώση και την φροντίδα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ξέρετε, στα φτωχότερα νοικοκυριά υπάρχει υψηλότερο στρες, το ξέρουμε. Στα φτωχότερα νοικοκυριά έχουμε υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Μαζί λοιπόν με την παρέμβαση που κάνουμε οριζόντια σε όλα τα σχολεία, να έχουν τα παιδιά αθλητικές δραστηριότητες δωρεάν, να έχουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρειάζεται μέσα στο σχολείο για να τα μάθουν όλα αυτά, πάμε στοχευμένα στις οικογένειες που έχουν τις περισσότερες κοινωνικές ανισότητες να έχουμε παραπάνω εργαλεία και υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τις οικογένειες αυτές να έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης με τα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρετε, οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας και για μένα είναι ο λόγος που μπήκα στην πολιτική. Έχω λοιπόν ένα χρόνο μετά να σας πω
ότι ερχόμαστε να δώσουμε ένα υγιές ξεκίνημα για όλα τα παιδιά από το Σεπτέμβριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χώρια τα υπόλοιπα που έχουν γίνει στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, που και εκεί υπάρχει αυτή η διάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων, δωρεάν εξετάσεις για γυναίκες και άνδρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα και για τον τράχυλο, ξεκινάει για το παχιέντερο. Παχιέντερο πότε? Είναι ήδη αυτές τις μέρες, εκπαιδεύονται οι φαρμακοποιοί για να ξεκινήσουν να διαθέτουν τα rapid test. Ναι, και το Σεπτέμβριο θα έχουμε όλο το πρόγραμμα σε εξέλιξη και με τις κολονοσκοπήσεις. Και επίσης έχουμε και το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά από Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν σε ένα χρόνο καταφέρει να στήσουμε ένα νέο πυλώνα πρόληψης, ο οποίος, ξαναλέω, δεν δίνει μόνο ίσες ευκαιρίες, αλλά παράγει. Ο στόχος είναι ίσα αποτελέσματα στην υγεία. Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Το κομμάτι της πρόληψης, ειδικά για την παχυσαρκία, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και ψυχολόγοι. Ώστε τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί όλη αυτή την επίθεση, το bullying, ας το πούνε όπως θέλουν τώρα, γιατί και το bullying είναι πάρα πολύ έτσι, δυστυχώς δημοφιλής έκφραση, γιατί υπάρχει. Αν ήξερε κάποιος, όταν χαρακτηρίζεται σε αυτή την τρυφερή ηλικία με αυτές τις λέξεις που είπατε εσείς νωρίτερα, τι τραύματα αφήνει στο παιδί. Δεν ξέρω για εσάς να σας πω κάτι. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να περπατήσω κανονικά. Ή κάθομαι, καμπουριάζω. Για να κρύψω αυτό που νόμιζα ότι ήμουν και δεν ήμουν. Δηλαδή, ή στον βαθμό που να ξέραν όσοι μας βλέπουν τώρα με τι ευκολία όταν βγάζουν κάποιους χαρακτηρισμούς και λένε τι προκαλούν στα παιδιά. Ξέρετε και τι κουβαλάνε στις βαλίτσες της ζωής τους. Αυτό μετά που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι η ταυτότητα με την οποία μεγαλώνουμε. Το σώμα μας είναι κομμάτι του εαυτού μας και είναι σημαντικό κομμάτι. Αν λοιπόν αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα σώμα το οποίο δεν αποδέχεται ο άλλος, που ο άλλος είναι ο φίλος μας, που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σχολείο, τότε αισθανόμαστε ότι μας απορρίπτει εμάς ως άτομα, ως ανθρώπους. Αυτό λοιπόν πάμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό, ξέρετε, επενδύουμε και στα ομαδικά αθλήματα. Τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Γεννιόμαστε με την ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πάμε λοιπόν αυτό να το διατηρήσουμε, να το ενισχύσουμε και όχι να οδηγούμαστε σε καταστάσεις που κανείς έτσι, πώς να το πω, γίνεται και λίγο απάνθρωπος. Γιατί ζει σε μια κοινωνία που πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Όχι, μπορούν να αλλάξουν και θα τα αλλάξουμε για όλα τα παιδιά. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ήδη και να πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει κανένα παιδί και κανένας γονιός να ντρέπεται ή να φοβάται για αυτό που είναι. Κανείς άνθρωπος δεν είναι τέλειος και είμαστε εδώ για να δώσουμε, ξαναλέω, γιατί δεν το γνωρίζουμε στη χώρα μας, πώς είναι να φροντίζεις και να αγαπάς τον εαυτό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδάκη, να είστε καλά.